Ο Αλέκος Καραβίτης γεννήθηκε το 1904 στο γραφικό και ορεινό χωριό Ακτούντα του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και ήταν το πρώτο παιδί ανάμεσα σε 8 αδέλφια. Ακολούθησε την οικογενειακή παράδοση και ασχολήθηκε από πολύ μικρός με τη μουσική, αφού τη δική του λύρα την απέκτησε σε ηλικία 15 ετών το 1919. Πέθανε το 1975 αφήνοντας πίσω του παρακαταθήκη ως πρωτομάστορας της κριτικής μουσικής. Κόρη του είναι το μοντέλο η Ακίνθη Καραβίτη που ανακηρύχθηκε Miss Ελλάς και εγγονή του είναι η αγαπητή δημοσιογράφος Χριστίνα Πολίτη που συγκινημένη παρακολούθησε την εκδήλωση αφιερωμένη στον παππού της, στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της και καταξιωμένο ηθοποιό Κώστα Σπυρόπουλο και τον γιο τους Αλέξανδρο που έλαβε το όνομά του από τον αλυσμόνητο παππού του. Είναι μια όμορφη βραδιά για έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό για μένα, ο παππούς μου, ο οποίος με μεγάλωσε στα πόδια του με κριτική λύρα. 10 χρόνια που τον έζησα, κάθε μέρα έβγαζε το καπέλο του, πήγαινε στο Ζάπιο και μεγάλωσα. Η Κρήτη μέσα από τα μάτια του είναι όχι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, κάτι παραπάνω. Καρδιά να νιώθει να αγαπά, είναι μεγάλο πλούτος, είναι μεγάλο πλούτος. Ο Καραβίτης πήγε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1921. Αργότερα εξελίχθηκε σε πρωτομάστορα της κριτικής μουσικής, ενώ έγινε και καλλιτεχνικός διευθυντής της Δώρα Στράτου. Εκτός από μουσικός, υπήρξε και ιδιοκτήτης καφενείου αρχικά στην Αθήνα. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ την κριτική μουσική. Από πολύ μικρός έπαιζε λύρα και πάνω στα βουνά που γύριζε με τα προβατάκια του. Και αυτό το συνέχισε ακόμα και σε δύσκολους καιρούς. Άνθρωποι σαν τον Λέγο Καραβίτη πρέπει να τους τιμάει ο τόπος και να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας και τη μουσική και τα χωριά να μετά εγκαταλείπουμε και τις οικογένειες και να είμαστε όλοι ενωμένοι. Λυράρης με ορεινά ακούσματα έκανε γνωστή τη λύρα και στην Αθήνα και συσπήρωσε τους Κρήτες των Αθηνών με τη λύρα του στο καφενεδάκι που διατηρούσε εκεί από το 1927. Αγάπησε το χωριό του. Κάθε χρόνο βρισκόταν από τον Ιούνιο στο χωριό του για 3 μήνες. Η μουσική του είχε συνέχεια πάντα το χρώμα των Ακτούντων. Σε όλα τα πέρατα της γης είναι γνωστή η μουσική του, η Σούστα του είναι η πιο γνωστή. Σούστα, ένας υπέροχος σκοπός και ένας αξιολάτρευτος χορός. Χορός γλυκός και πολύ τρυφερός ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που μέσα από το χορό αυτό μπορεί να γνωριστεί, να ερωτευτεί ή και να αγαπηθεί. Και η πιο χαρακτηριστική σούστα είναι αυτή του Αλέκου Καραβίτη. Έλα πουλάκι μου, έλα, αγάπα με πουλάκι μου, γιατί και εγώ αγαπώ σε. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ την Κρήτη, αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική και γι' αυτό και με τη Δώρα Στράτου είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, το έκανε από χόμπι αυτό και το μετέδωσε πάρα πολύ αυτό το στην οικογένειά του και αν και όταν ήμασταν πιο μικροί δεν το πολύ καταλαβαίναμε, εγώ τώρα το καταλαβαίνω πάρα πολύ και γι' αυτό και είμαι εδώ σήμερα και το γιο μου τον έβγαλα και Αλέξανδρο από εκείνον.